Λοιπόν, εδώ είναι τα δύο ονόματα αυτών που φτάνουν στο μεγάλο τελικό. Θέλω να επισημάνω ότι τα αποτελέσματα που θα ακούσετε δεν έχουν σχέση με την σειρά στην ψηφοφορία. Δεν έχουν να κάνουν δηλαδή με τον αριθμό των ψήφων που έχετε πάρει. Είναι με τυχαία σειρά. Είστε έτοιμοι? Τώρα λες λοιπόν, ότι θα περάσουμε. Ναι. Για αυτό που θα πάρει. Θα ανακοινώσω τα ονόματα των δύο παιδιών που φτάνουν στο μεγάλο τελικό του Survivor All Star. Θα ξεκινήσω με τον πρώτο παίκτη ή παίκτρια που φτάνει στο τελικό. Ο παίκτης ή παίκτρια που φτάνει στον μεγάλο τελικό του Survivor All Star. Ο παίκτης ή παίκτρια που κάνει ένα ακόμη βήμα πριν το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ και το βαρύτιμο τρόπαιο του Survivor All Star είναι... Να το πω. Ναι! Να το πω τώρα. Ναι! Ο παίκτης ή παίκτρια που περνάει στον μεγάλο αυριανό τελικό είναι ο Σάκης Κατσούλης. Και εδώ στις κερκίδες, Σάκη, είσαι για άλλη μια φορά στο μεγάλο τελικό. Πώς νιώθεις? Συγχαρητήρια. Νιώθω απίστευτη υπερηφάνεια. Δεν θέλω να καθυστερήσω καθόλου αυτό που περιμένουν τα παιδιά, γιατί τόνισα πριν από λίγο. Είναι ψυχοφθόρο. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο. Μόνο αυτό θα κρατήσω. Εύχομαι στήριξη του κόσμου να συνεχιστεί μέχρι και αύριο. Καλή επιτυχία στη Μαρία Λένα. Θα συνεχίσω με το δεύτερο όνομα, γιατί αυτός ο τελικός χωράει μόνο δύο θέσεις. Μαργαλένα, είσαι έτοιμη? Νίκο, είσαι έτοιμος? Ο παίκτης ή η παίκτρια που φτάνει στον μεγάλο αυριανό τελικό του Survivor All Star. Ο παίκτης ή η παίκτρια που φτάνει στην πηγή απέναντι στο Σάκη Κατσούλη πλέον, στο μεγάλο αυριανό τελικό που θα συμβεί εδώ αύριο στις 9 η ώρα στο Sky φυσικά. Ο παίκτης ή η παίκτρια που φτάνει στον μεγάλο τελικό είναι... Νίκος Μπάρτζης. Τι χαρά μου, τι χαρά μου. Αύριο το φτιάχνουμε, να ξέρεις, για φεύγουμε. Αύριο το φτιάχνουμε.
Νίκο. Νίκο, συγχαρητήρια. Έφτασε στο μεγάλο τελικό. Αλλά πριν σου δώσω το λόγο, οφείλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στη Μαργαλένα Ρουμελιώτη, η οποία απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο δυνατή είναι, πόσο ωραία έπαιξε όλο αυτό το παιχνίδι και με την αγωνιστικότητά της και με όλους τους υπόλοιπους τρόπους, οι οποίοι είναι τρόποι του Survivor. Μαργαλένα, θέλω να ακούσω αρχικά τα δικά σου συναισθήματα και θα μου επιτρέψεις, Νίκο, νομίζω οι κυρίες αυτή τη στιγμή προηγούνται γιατί διδάσκουν. Γιώργο, είμαι πάρα πολύ περήφανη που έφτασα μέχρι εδώ. Άντεξα, υπέμεινα, δεν τα παράτησα και έφτασα αυτή τη στιγμή να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Για άλλη μια φορά, στο ίδιο έργο θεατές θα το πω εγώ, για άλλη μια φορά έφυγα τρίτη. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά δεν στεναχωριέμαι καθόλου, γιατί στο μεγάλο τελικό του Survivor All Star θα είναι ο Σάκης Κατσούλης. Και... και εννοείται είναι σαν να είμαι εγώ, οπότε αύριο θα βάλω τα δυνατά μου, θα κάνω τα μαγικά μου, για να βγει αύριο αυτός ο μεγάλος νικητής. Αυτός έβαλε πάνω τα κλάματα. Γιατί το αξίζει, εννοείται πως και ο Νικόλας το αξίζει, αλλά η καρδιά μου είναι εδώ, οπότε ναι. Αύριο εύχομαι ο Σάκης να επαναληφθεί το ίδιο σενάριο με το 21 και να είναι ο μεγάλος νικητής του Survivor All Star. Σάκη, πρέπει να σε ρωτήσω πώς νιώθεις που η Μαργαλένα έφτασε μέχρι εδώ. Θα χρησιμοποιήσω την ίδια ακριβώς λέξη. Νιώθω πάρα πολύ περήφανος για αυτό το κορίτσι, για αυτή τη γυναίκα πλέον. Κορίτσι τη γνώρισα, γυναίκα έχει καταλήξει. Απέδειξε, όπως είπες και εσύ, ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα κανέναν, όχι μόνο η Μαργαλένα, αλλά όλες οι γυναίκες που έχουν συμμετάσχει στο Survivor. Έχουν αντιμετωπίσει εισάξια και επάξια κάθε άντρα. Της άξιζε 1000% η θέση σε αυτή την τριάδα και θα της άξιζε και ο τελικός, γιατί όχι. Θα μπορούσε φέτος να είναι γυναικεία υπόθεση. Περνούσε από το μυαλό μου και το είχα σκεφτεί. Νιώθω πάρα πολύ περήφανος που είμαι η επιλογή της και είναι και η επιλογή μου και στην έξω μας ζωή. Και θα μου λείψει σήμερα το βράδυ. Αλήθεια. 4,5 χρόνια δεν έχουμε χωριστεί παρά μόνο μία μέρα το 21 και μία μέρα σήμερα το βράδυ. Ανυπομονώ για αύριο. Και θα κλείσουμε με τον Νίκο Μπάρτζη. Νίκο, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Πλέον μπορώ να το πούμε επίσημα. Έχεις φτάσει στην πηγή. Είσαι στο μεγάλο τελικό. Θέλω να πεις πώς νιώθεις. Τρέμω ακόμα. Είναι κάτι απίστευτο σήμερα, αυτό που ζούμε εδώ. Να πω ένα μεγάλο μπράβο στη Μαργαλένα. Το άξιζε όπως και άλλες γυναίκες το αξίζανε, να φτάσουν και στην τετράδα και να προχωρήσουν. Ήταν πολύ δυνατή, αν και κλαψιάρα. Το πήγαινε καλά, στα ραν και σε όλα της. Μπράβο, συγχαρητήρια στο Σάκη. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που ήθελα πολύ και το 21. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά πάρα πολύ. Δεν ξέρω, έχω πάθει έδωρο. Δεν ξέρω τι άλλο. Σίγουρα περιμένω την αυριανή μέρα. Έχω μείνει εδώ με τον κύριο τον Καριδούλη. Μην το βλέπετε ήσυχο, ντρέπεται τώρα εδώ πολύ τον κόσμο. Μου τον είχε αφήσει ο Ασημακόπουλος πριν φύγει από το παιχνίδι. Πέρασα πολλές συζητήσεις με τον Καριδούλη αφού μου έφυγε και ο Γιώργης. Περάσαμε δύσκολες στιγμές. Τουλάχιστον είχα σε κάποιον να τα λέω. Και επιτέλους, Καριδούλη από Καραϊβική Γαλάτση. Πώς σου φαίνεται. Λοιπόν, να δώσω εγώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια και στους τρεις σας. Νίκο και Σάκη. Σάκη και Νίκο, αν η καρδιά σας χτύπησε απόψε δυνατά, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει αύριο στις 9 η ώρα, στον μεγάλο τελικό. Εδώ στο Γαλάτσι, το μεγάλο τελικό του Survivor All Star. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες οι οποίοι παρέμειναν εδώ 4,5 ώρες ζωντανά στον ημιτελικό. Να δώσω εγώ ένα μεγάλο χειροκρότημα σε όλο τον κόσμο που έμεινε τόσες ώρες εδώ μαζί μας και ανανεώνουμε αύριο
το ραντεβού μας για να κλείσει αυτή η χρονιά με τον τελικό του Survivor Star. Ο Σάκης Κατσούλης και ο Νίκος Μπάρτης τα κατάφεραν, θα είναι αύριο εδώ και όλοι μαζί στο τέλος της βραδιάς πλέον θα μάθουμε το μεγάλο νικητή του Survivor All Stars. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.